Στο μυαλό των περισσότερων, η έννοια της οικογένειας αλλά και της φροντίδας είναι σε πρώτο επίπεδο συνδεδεμένη με την πυρηνική οικογένεια. Μία επικρατούσα, αλλά όχι και η μοναδική δομή, από τις αφροαμερικανικές κοινότητες και τις προσφύγισες ως τα οροθετικά άτομα και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, μικρά ή μεγαλύτερα σχήματα λειτουργήσαν και λειτουργούν με αλληλεγγύη και κατανόηση ως οικογένειες κατ' επιλογή στο πνεύμα της έκλητης φροντίδας. Σχήματα που με όχημα τη φροντίδα πετυχαίνουν εκεί όπου αποτυγχάνει το παραδοσιακό. Παρά όμως την αποτελεσματική λειτουργία τους, ως μη θεσμοθετημένα, δεν έχουν τη νομική αναγνώριση ή τους απαραίτητους πόρους από το κράτος. Μέσα από τέτοιες δομές, το διαφορετικό μπορεί να έχει και να προσφέρει έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του. Επιπλέον, μέσα από την οικειότητα και τη σύνδεση, έχουμε την ευκαιρία να διευρύνουμε το φροντιστικό μας κύκλο. Όσον φροντίζουμε, αλλά και αυτόν που συνεργαζόμαστε για τη φροντίδα των άλλων, για να προσφέρουμε περισσότερο, με περισσότερους τρόπους, χωρίς προκατάληψη.